Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχουμε τον καθηγητή ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, θέλω να ξεκινήσω έτσι με μια γενικότερη απορία. Αν σκεφτούμε ότι φτάσαμε ήδη στο όμικρον, σημαίνει ότι είμαστε πρακτικά στο 15ο γράμμα του αλφαβήτου, και αν λάβω υπόψη μου ότι πηδάνε και μερικά γράμματα, δηλαδή Z, Ι, Θ, αυτά που είναι, υπάρχουν ή μήπως φαγώθηκαν, μήπως ο ιός είναι τσεβδός ή δυσλεκτικός, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει αλλού θέλω να καταλήξω. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μια μετάλλαξη το μήνα, ή μάλλον καλύτερα μετά το εμβόλιο και την εμφάνιση της Α το Δεκέμβριο του 20 μέχρι σήμερα είναι 12 μήνες, άρα μια μετάλλαξη σε λιγότερο από μήνα και με τη χρήση των εμβολίων όπως πάνε. Τι γίνεται λοιπόν, έτσι θα πάμε και αν τελειώσει το αλφάβητο μετά θα σταματήσουμε ή λέτε να σταματήσει επειδή δεν θα υπάρχει αλφάβητο ή θα πάμε στο λατινικό αλφάβητο? Καταρχάς δεν είναι θέμα αλφαβήτου και ονοματολογίας, είναι θέμα της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μεταλλάσσονται και τους δίνουμε μεγαλύτερη ευκαιρία όσο δεν καταστέλνουμε τη διασπορά στην κοινότητα. Προφανώς ήρθαν από την Αφρική, όπου εκεί το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι πάρα πολύ μικρό και θα έλεγα ότι έχει και νέο πληθυσμό, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε την οσιρότητα από τη μετάλλαξη όμικρον, διότι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσβληθεί στην περιοχή εκείνη είναι άνθρωποι οι οποίοι έτσι κι αλλιώς θα πήγαιναν αρκετά καλά με οποιοδήποτε τύπο κορονοϊού. Οι μεταλλάξεις... Δηλαδή στη Σκωτία ήρθαν από την Αφρική οι όμικρον? Κοιτάξτε, αυτές οι πρώτες παρατηρήσεις είναι παρατηρήσεις... Ή επειδή εκεί το εντοπίσαμε στην Μποτσουάνα, λέμε ας πούμε... Σίγουρα, πώς το λένε... Η απόδοση του ιού στη Μποτσουάνα είναι θέμα πρώτης εντοπίσεως. Έτσι, γιατί αυτό λέγατε και εσείς παλιά, γιατί μου κάνει εντύπωση. Όχι, απλά το λέω με την έννοια πια. Επειδή εκεί εντοπίστηκαν πρώτη φορά, είδαμε και τα πρώτα περιστατικά. Μάλιστα. Τα οποία δεν είναι κατά ανάγκη τοξικά. Δεν είναι δηλαδή κατά ανάγκη βαριά. Επομένως, σίγουρα οι ιοί μεταλλάσσονται. Σίγουρα τους δίνουμε μεγαλύτερο περιθώριο όσο ο πληθυσμός μένει ανεμβολίαστος. Το εμβόλιο δεν θεραπεύει τα πάντα, ούτε καταστέλει τα πάντα. Το εμβόλιο πρώτης όψεως φαίνεται να προστατεύει αυτόν που το λαμβάνει. Δεν προστατεύει όλη την κοινωνία, ιδιαίτερα εάν δεν εφαρμόζεται μαζικά. Ναι, αλλά οι επιστήμονες λένε για την όμικρον ειδικά, δεν ξέρουμε. Μάλλον μειώνεται η απόδοση, θα το δούμε σε 15 μέρες. Μπορεί να μειώνεται η απόδοση, είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμη. Οι μεταλλάξεις δεν αφορούν πάντα την πρωτεΐνη ακίδα, αλλά αφορούν και την πρωτεΐνη ΟΡΦ, που είναι μια λειτουργική πρωτεΐνη, έχει 5-6 μεταλλάξεις, μια πρωτεΐνη του φακέλου, μια μεμβρανική πρωτεΐνη και την πρωτεΐνη του νούκλεο καψιδίου. Επομένως, είναι βέβαιον ότι αφορούν και άλλες πρωτεΐνες. Το άθροισμα δηλαδή των 30 μεταλλάξεων δεν είναι όλες την πρωτεΐνη spike η οποία καθορίζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Τότε γιατί το χωρίσαμε σε εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς αφού προστατεύει μόνο αυτόν που το κάνει? Αυτό δεν το ξέραμε εξ αρχής. Ναι, αυτό είναι λάθος, κύριε Σαχίνη. Υπό ποια έννοια οι εμβολιασμένοι σίγουρα μολύνονται, σίγουρα μεταδίδουν και απλά πρέπει να τονίσουμε ότι μεταδίδουν λιγότερο και πεθαίνουν πολύ λιγότερο. Επομένως, οι δύο κύριες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας, είμαστε στο τελευταίο μίλι της πανδημίας και με τα εμβόλια θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω, ήταν λάθος. Διότι αυτές οι δηλώσεις δώσανε την αίσθηση στον κόσμο ότι μπορεί να αγνοήσει μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτά δεν πρέπει να αγνοηθούν και ο κόσμος δεν πρέπει να διχαστεί. Τα έχουμε πει αυτά μέχρι ότου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εμβολιαστεί και πάλι να δούμε αν θα σταματήσει η πανδημία. Πιθανότατα θα σταματήσει. Άρα λοιπόν, διχασμός του κόσμου και μονοπλευρή εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας στους μη εμβολιασμένους αποδείχτηκε ότι δεν δουλεύουν. Είμαστε στο 20%, άλλοι λένε 40%, εγώ δεν το δέχομαι, αλλά το θεωρώ υπερβολικό, αλλά και στο 20% των εμβολιασμένων στους νοσούντες δεν είναι λίγο? Όχι, δεν είναι. Αναμέναμε να είναι νοσούντες 5%, διότι αυτή ήταν, υποτίθεται, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων 95%.
Προσοχή όμως, όπως έχουμε ξαναπεί. Ναι, ξέρετε γιατί επιμένω λίγο, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μισό λεπτό. Γιατί εδώ, όσοι νοσήσουν, είτε τη μία είτε τη άλλη κατηγορία, δεν την περνάνε ως γρυπούλα. Έχουν προβλήματα, έχουν και τα long COVID, έχουν και 1002. Δεν είναι απλό το πράγμα. Για να είμαστε αυστηροί, για τον long COVID ακόμη δεν υπάρχει καλό. Εδώ, στο εξωτερικό, γράφουν αβέρτα. Τώρα, διαβάσαμε μία ανάλυση. Κοιτάξτε, υπάρχει κοιτάξτε, έτσι γράφουν οι επιστήμονες, ότι είναι καινούριο και τις μόδες. Και Γαλλία και Καναδά. Εγώ σας λέω τι έχουμε διαβάσει. Εγώ προσωπικά θα συνεργαστώ με γιατρούς της περιοχής σας ακριβώς για τα long COVID σύνδρομα. Μάλιστα. Στο εξωτερικό φτιάχνουν και ιδρύματα ήδη, ξέρετε. Δεν είναι απλά κουβέντες και μελέτες. Κάνουν και ιδρύματα για αποκαταστάσεις. Ναι. Αφήστε με κι εγώ να σας πω ότι επί του παρόντος δεν έχουμε καλά κριτήρια διαγνώσεως. Επί του παρόντος. Θέλουν δηλαδή validation. Θέλουν επανεκτίμηση. Όχι ότι δεν υπάρχει το σύνδρομο, είναι καλό όμως να το μελετάμε και να το διαγνώσουμε με τη βάση. Γιατί τους παρακολουθούμε εμείς εδώ? Εσείς πιστεύετε ότι τους παρακολουθούμε εδώ? Καταγράφονται? Ακούστε. Εγώ δεν πρόκειται να είμαι δικηγόρος. Όχι, θέλω να πείτε. Ξέρετε, γνωρίζετε που. Αφήστε τα περί κυβέρνηση. Εγώ ρωτώ επιστημονικά. Αυτοί που έχουν αναλάβει τη διαχείριση. Τους καταγράφουν και πού, να ξέρουμε. Στο εξωτερικό μας γιατρείο έχουμε γιατρείο post-COVID. Έτσι, εδώ στο λαϊκό. Έχουμε γιατρείο post-COVID. Δυστυχώς, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος νοσήλεψε τα περιστατικά και δεν έχω πρόσβαση σε αυτό το ιατρείο με την έννοια πια να βλέπω με τα μάτια μου. Μου αναφέρουν οι γιατροί που το παρακολουθούν ότι... Σε άλλα νοσοκομεία έχουμε... Δεν το ξέρω, κυρία Σαχίνη. Θέλω επίσης να σας αναφέρω κάτι. Ο πρόεδρος της ιατρικής σχολής θέλησε κι αυτός να κάνει μια επιτροπή για τη διαχείριση της πανδημίας. Εγώ ανήκω σε αυτή την επιτροπή του Πανεπιστημίου. Μία από τις κύριες εισηγήσεις μου ήταν να φτιάξουμε μια ομάδα ερεύνης για το post-COVID syndrome. Θα συζητηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα πάντα, γνωρίζετε αν υπάρχει στη χώρα μητρό long COVID? Δεν το ξέρω, κύριε Σαχίνη, γιατί όπως ξέρετε δεν ανήκω σε καμία κρατική επιτροπή η οποία παρακολουθεί την πανδημία. Για πάμε παρακάτω τώρα. Έτσι, για να τα διευκρινίζουν μερικά πράγματα, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Απλά με βάζετε σε ένα, λες και εγώ πρέπει να απολογηθώ. Όχι, σας ρωτώ. Δεν απολογούμε σε κανέναν. Εγώ δεν σας ζήτησα να απολογηθείτε. Σας ρωτάω όμως. Δεν απολογούμε και για κανέναν. Φυσικά, μόνο για τον εαυτό μου. Προφανώς. Σας ρωτάω, όπως καταλαβαίνετε, φυσικά λογικά ερωτήματα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Αυτό κάνουμε. Διαβάζουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, γιατί αυτά δεν διαβάζονται. Τι διάλογος, όπως τον κάνετε εσείς, έχει ανοίξει. Ολόπλευρος, επιστημονικός, με συμφωνίες, με διαφωνίες, αλλά προσπαθούν να το δουν συγκεντρωτικά, να το πω έτσι είναι της μόδος, ολιστικά, όχι μονόπατα. Εμείς εδώ, θα σας πω, συζητάμε σήμερα αν θα γίνουν δώρο τα self-test όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνει ότι πλέον για να μπει στη χώρα υποχρεωτικά PCR, ούτε rapid, διότι την όμικρον δεν την πιάνει ούτε το rapid, καταλαβαίνετε. Γιατί μου το λέτε, να πω ένα επιφώνημα απλά ρητορικό, συμφωνώ σε αυτά που λέτε, δεν καταλαβαίνω ποιο το θέμα, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από αυτά που μου είπατε ήδη, απλώς δεν μπορώ να απολογηθώ για κανένα παρά μόνο για τον εαυτό μου. Εαυτός μου δυστυχώς χειρίζεται λίγα λεφτά και έχει την ευθύνη ορισμένων μελετών που κάνω στο τμήμα μου δυστυχώς. Αυτό μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Πού πάμε? Κοιτάξτε, που πάμε, ακόμη δεν γνωρίζουμε τι τοξικότητα έχει η μετάλλαξη όμικρον. Επίσης δεν γνωρίζουμε καλά ούτε τη μεταδοτικότητα και προφανώς ισχύει αυτό που λέτε ότι είναι ένα αυθόρμητο γεγονός που θα μπορούσε να γίνει και στην πατρίδα μας, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ήδη και απλά να μην την έχουμε ανοιχνεύσει. Mm-hmm. Προφανώς κάποιοι που είναι τις επιτροπές ελέγχου της πανδημίας και μάλιστα μοριακού ελέγχου πρέπει να σκεφτούν ότι πρέπει να κοιτάξουν τις μεταλλάξεις της μετάλλαξης όμικρον τώρα στους καινούργιους φορείς. Αυτό είναι σίγουρο. Πού πάμε? Κοιτάξτε να δείτε, ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι το εμβόλιο είναι ασθενές σε σχέση με τη μετάλλαξη όμικρον, ότι δεν μας καλύπτει. Αυτά έχουμε.
δεν είναι το καλύτερο εμβόλιο. Μου έλεγε ένας ο οποίος είναι επικριτής του εμβολιαστικού προγράμματος, όχι τόσο του εμβολιαστικού προγράμματος, όσο κυρίως της φούργιας με την οποία η κυβερνητική πλευρά μιλάει για το εμβόλιο. Ότι ρε φίλε, κοίταξε να δεις ότι αυτό που συμβαίνει είναι σαν να αρνείσαι τα πράγματα. Η απάντηση είναι ότι αυτό το εμβόλιο έχουμε. Δεν έχουμε άλλο. Δεν μου λέτε, κύριε Βεβλέχο. Δηλαδή όταν κάποτε είπα τα εμβόλια για την ευλογιά, απαλλάξαν τον πλανήτη από την ευλογιά, άρχισαν και φώναζαν. Και μου λέγανε αυτοί οι τύποι, για ποια εμβόλια λες. Αυτά τα οποία αφήνουν ανοσία σε αντίθεση με αυτό το οποίο ξεθυμένει σε πέντε. Καλά, εγώ δεν μιλάω αυτό για αυτό. Εγώ μιλάω για... Μάλιστα, καλά το λέτε εσείς. Εγώ μιλάω για τη διασπορά και αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Γιατί θα σας πω και τίποτα να μην έχει τελικά. Να αποδεχτούν δεν έχει τίποτα η καινούργια μετάλλαξη ομικρών. Δεν μας φτάνουν οι προηγούμενες. Έχουμε καθαρίσει δηλαδή με τις υπόλοιπες. Ακριβώς δεν έχουμε καθαρίσει και δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή. Το να μιλάμε για την όμικρον είναι σαν να συσκοτίζουμε το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η συνεχής διασπορά, η λήψη μέτρων μόνο για ένα μέρος του πληθυσμού, η ασυδοσία του υπόλοιπου μέρους που έχουν πρόσφατη νόσηση ή πιστοποιητικό εμβολιασμό. Και αγνοούμε ότι και αυτοί μπορούν να μεταδώσουν. Τώρα, τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να εφαρμόζονται. Εάν εφαρμόζονται, εγώ πιστεύω, δεν θα χρειαστούμε ούτε lockdown, ούτε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, ούτε αυτές τις σαχλαμάρες. Η ζωή μας θα πάρθει πίσω όταν η πανδημία εξαφανιστεί. Και πολλοί φοβούμε ότι θα εξαφανιστεί μόνο όταν και ο τρίτος κόσμος εμβολιαστεί και πρέπει να εμβολιαστεί. Δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά μόνο τα φάρμακα, για τα οποία επίσης πρέπει να γίνει ευρεία καμπάνια χρησιμοποιήσεώς τους, το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, το οποίο πρέπει να δουλεύει θαυμάσια και να ανοιχνεύει γρήγορα τους βαρέους πάσχοντες, και τα εμβόλια. Αυτό που είχαμε πει προδιετίας περίπου... Και μέτρα δημόσιας υγείας, όχι μόνο ατομικά, η χνηλάτιση και τα λοιπά, Ναι, αυτό ακριβώς. Όλα μαζί. Για ακούστε εδώ, έρχεται η είδηση τώρα. Σας τη διαβάζω. Οικονομικό πέναλτι για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών που δεν θα εμβολιαστούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων εν όψη και της εμφάνισης μετάλλαξης ομικρών αλλά και εν όψη των εορτών, και ανακοίνωσε ότι γίνεται υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους άνω των 60 σε περίπτωση που ανεμβολιαστοί δεν κλείσουν το ραντεβού τους μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2022, τότε θα τους επιβάλλεται οικονομικό πέναλτι 100 ευρώ το μήνα. Διοικητικό πρόστομο το οποίο θα βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ, τα έσοδα θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Τι θέλετε να πω τώρα. Εγώ ήμουνα πάντα υπέρ της πειθούς. Δεν ήμουνα υπέρ αυτών των μέτρων. Ξέρετε κάτι. Όταν ένα κράτος σου λέει προέτους, όχι προέτους, προ 8 μήνου, 9 μήνου, θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω με τα εμβόλια. Είμαστε στο τελευταίο μήλι της πανδημίας. Και τελικά βλέπουμε ότι ένα μέρος της διασποράς οφείλεται και στους εμβολιασμένους. Το κράτος είναι κάπως αφαιρέγγυο, έτσι. Δεν μπορεί να, από την άλλη μεριά, να προτείνει τέτοια μέτρα. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Δεν μ' αρέσει που το λέω. Θα ήθελα πραγματικά να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός μέσα από μια διαδικασία πειθούς ενός κράτους που είναι συνεπές με τις διακηρύξεις του. Αυτή είναι η εισήγηση. Αυτή είναι η εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα μένει να δούμε αύριο πώς ακριβώς θα το ανακοινώσει. Αν είναι έτσι ακριβώς. Είναι η εισήγηση όμως. Αυτό εισηγήθηκε πριν από λίγο. Ναι, εντάξει, είναι μια μορφή υποχρεωτικότητας αυτή, η οποία θα οδηγήσει πολύ κόσμο στο να κάνουν το εμβόλιο ενώ δεν το θέλουν. Θα μου πεις, είναι κακό. Για μένα δεν είναι κακό. Δεν μου λέτε, αλλά κύριε Βλαχ, ναι, αυτό είναι άλλο. Αλλά είναι τώρα θα μπούμε σε άλλα. Αν στο ειδικό ταμείο θα έχεις και προσαυξήσεις. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι το κράτος με 18.000 νεκρούς, το κράτος το οποίο είπε ότι διανύουμε το τελευταίο μίλι της πανδημίας, το κράτος, για το κράτος τα είπα αυτά, κυβερνητικοί αξιωματούχοι τα είπαν αυτά,
ότι με το εμβόλιο θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Το κράτος που συνιστά να πάρουν τη ζωή τους πίσω οι εμβολιασμένοι, και οι εμβολιασμένοι έχουν ξεσαλώσει και μολύνουν και μολύνονται και μολύνουν. Αυτό το κράτος είναι αφαιρέγγιο και δεν νομίζω ότι θα πείσει κανέναν. Το κράτος που είπε ότι δεν έχουν παρενέργειες τα εμβόλια, ενώ τα εμβόλια έχουν παρενέργειες. Αυτό το κράτος είναι αφαιρέγγιο. Όμως, ξαναλέω, είναι πολύ σκληρό αυτό το μέτρο που μου είπατε. Εν τούτης, αυτό το μέτρο υποτίθεται ότι θα φέρει όλο τον κόσμο στον εμβολιασμό. Εγώ συμφωνώ με τον εμβολιασμό. Απλώς το έκανα με ελεύθερη συνείδηση. Και το έκανα γιατί ξέρω. Επίσης, είμαι εναντίον των αντιεμβολιαστικών προκηρύξεων από ανθρώπους οι οποίοι έχουν φέρει τον κόσμο στα νοσοκομεία και στο θάνατο. Εγώ διαφωνώ. Επίσης, διαφωνώ με τα στοιχεία που από καιρό σε καιρό αυτοί οι υπέρμαχοι δήθεν της πραγματικής ενημέρωσης και στην ουσία αντιεμβολιαστές καταθέτουν. Θα πρέπει και εκεί το κράτος να δίνει συνολική κατάθεση κάθε μέρα για από όλα τα νοσοκομεία της χώρας εμβολιασμένων, θανάτων, μη εμβολιασμένων, θανάτων και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί ο καθένας στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ να ψάχνει να βρει τα στοιχεία τα σωστά. Ή όχι τα σωστά, λέγοντας τα ακριβή. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΕΟΔΗ δίνει κάποια στοιχεία. Ακόμη δεν είναι διαρθρωμένα τα στοιχεία αυτά. Θάνατοι επί εμβολιασμένων. Θάνατοι επί ανεμβολίαστων. Νοσηλίες επί εμβολιασμένων. Δεν είναι έτσι διαρθρωμένα. Αφού δεν είναι έτσι διαρθρωμένα, ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να εκμεύει από τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ και μάλιστα ανακοινώσεις διαφόρων ημερομηνιών ό,τι θέλει. Λοιπόν, νομίζω ότι για να πείσουμε τον κόσμο θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση όλοι. Αυτό το αφαιρέγγιο, όπως το είπατε εσείς, κράτος, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέτοια μέτρα υποχρεωτικότητας, αλλιώς πρόστιμο. Είπαμε όχι. Ο ισολογισμός έχει κάποιο χάσμα εδώ πέρα τώρα. Κύριε Σαχινή, εμένα άνθρωποι μέσα από την οικογένειά μου δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν τους έχω πείσει, ούτε τους έχω, πώς το λένε, υποχρεώσει. Εντάξει, δεν τους έχω πείσει, προσπαθώ να τους πείσω, δεν τους έχω πείσει. Το έχουν περάσει το νόσημα πολύ ήπια και στηρίζονται και σε αυτό, και αν το ξαναπεράσω θα το περάσω ήπια, αλλά μπορεί να μεταδώσει και σε 5 ανθρώπους όμως. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν είμαι της υποχρεωτικότητας, είμαι της πειθούς, και νομίζω υπήρχε παλιότερα πολύ μεγάλο περιθώριο να εφαρμόσουμε πειθό. Πολύ φοβούμαι τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Τι να κάνουμε τώρα, εν μέσω της τέτοιας προέκυψης. Όχι, είναι η άποψή σας και εδώ φιλοξενούμε έτσι. Όχι, θέλω να είμαι και ακριβής, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Ναι, προφανώς. Προφανώς, αλλά όταν η επιστήμη, ακούστε, όταν η επιστήμη σου λέει περιμένετε να δούμε σε 15 μέρες, αν απαντιέται για παράδειγμα αυτή η μετάλλαξη, τώρα να πηγαίνεις έτσι, με συγχωρείτε, είναι αυτό που είπατε. Υπάρχει ένα χάσμα εδώ στη συλλογιστική. Είναι το τελείως αντίθετο από την πειθό αυτό που ακούμε τώρα. Με συγχωρείτε. Τι να κάνουμε όμως, και στην Ισέλη κάποια περιθώρια χρόνου για να δει τις παρατηρήσεις όμως. Σύμφωνα. Άρα να μην παίρνουν αποφάσεις οι άλλοι, έτσι. Όχι, δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις με βάση τη μετάλλαξη όμικρον. Ούτε να κάνουμε τρομολαγνία με βάση τη μετάλλαξη όμικρον, αν δεν δούμε λεπτομερώς τη διασπορά της μετάλλαξης και την κλινική εικόνα των πασχόντων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Γεια σας.